Ήταν μια πικρή επίγευση της, στο λήξιμο της σεζόν, κάτι που δεν το χρειαζόμασταν. Ο χειρότερος εφιάλτης τους έγινε τελικά πραγματικότητα στη λήξη μιας χρονιάς ρεκόρ και για το Ρέθυμνο, με το πρόσφατο κανόνι του Σκανδιναβικού Πρακτορείου Τουρκικών Συμφερόντων Detour, που αφήνει φέση 1.000.000 ευρώ σε 13 ξενοδόχους του νομού. Το Detour διοχέτευε στη Δυτική Κρήτη χιλιάδες επισκέπτες που είχαν σαν νούμερο ένα προορισμό τους στην Ελλάδα τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Το σύνολο θα έχουμε 1.000.000 περίπου χασούρα. Για τα Χανιά είναι κάτι περισσότερο. Για τις άλλες περιοχές, για τη Ρόδο, δεν ξέρω. Σίγουρα και εκεί κάτι θα είναι παραπάνω. Οι Σκανδιναβοί επισκέπτες του Ρεθύμνου αντιστοιχούν στο 20% των τουριστών από τις σκανδιναβικές χώρες που φτάνουν στο νησί μέσω του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης και σύμπλην υπολογίζονται γύρω στις 100.000. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου είναι ένας από τους 13 επιχειρηματίες του κλάδου που υφίσταται χασούρα στα έσοδά του την ώρα που το λειτουργικό κόστος στις μονάδες τους έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Όταν κάποιος χάνει το 50% του τζίρου του, γιατί περίπου εκεί είναι οι περισσότεροι συνάδελφοι και οι οποίοι άλλος έχασε 150.000, άλλος 160, άλλος 180, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πλήγμα.